Γιατρέ, τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος ενώ έχει χειρουργηθεί με το γαστρικό μανίκι, δεν έχει πλήρη αποτέλεσμα ή έχει πάρει ξανά κάποια κιλά? Κοιτάξτε, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μικρό, έχει σχέση με γονιδιακή αιτία, δηλαδή είναι πολύ πιο επιθετική η περιστατική αυτού του ανθρώπου ή έχουν αλλάξει πολύ οι συνθήκες, έχει σχέση με το στρες ή αλλαγή εντελώς του τρόπου ζωής του. Είναι μικρό ποσοστό, υπολογίζεται ότι είναι κάτω από 4-5%. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να κάνουμε τη θεραπεία του μεταβολισμού για αρκετά χρονικό διάστημα. Αυτά τα ενέσιμα που έχετε ακούσει, τα ενεσάκια, για περίπου ένα με ένα μισή χρόνο. Αλλά και στην περίπτωση υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που παρόλο που θα κάνουμε τη θεραπεία του μεταβολισμού δεν θα αποδώσουν πλήρως. Σε αυτό το μικρό ποσοστό, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συμπληρώσουν την επέμβαση στο γαστρικό μανίκι με παράκαμψη στο έντερο, να μετατρέψουν λίγο την τεχνική σε γαστρικό bypass.